Σημαν πάντοτε ενή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφος τους ανήσαν αδείξαν κατά το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι το ψώμηθα φως το απρόσιτο, κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Σήμερα που είναι η Κυριακή του Σπορέως, με τη χάρη του Θεού και τις ευχές του Γέροντα, σκέφτηκα να συνεχίσουμε τον αόρατο πόλεμο που είχαμε αρχίσει πέρυσι, την ενότητα για τη χριστιανική ζωή, τη χριστιανική τελειότητα και τα τέσσερα όπλα που χρειάζεται ο χριστιανός, τα απαραίτητα τέσσερα πνευματικά όπλα για να νικήσεις αυτόν τον αόρατο πόλεμο και να αξιωθεί της θεώσεως, της ενώσεως με τον Θεό. Να κάνω έτσι μια πολύ σύντομη ανακεφαλαίωση τι είχαμε πει στα έξι μαθήματα που είχαμε κάνει πέρυσι, για να πάμε έτσι κάπως ομαλά στη συνέχεια σήμερα. Έτσι λοιπόν είχαμε πει ότι η χριστιανική τελειότητα είναι το να θέλεις και να κάνεις οτιδήποτε, όχι για άλλο λόγο, αλλά για τον Θεό και για την ευαρέστηση του Θεού, και ουσιαστικά να αγαπήσεις τον Θεό και μόνο τον Θεό, και εξ όλης της ψυχής και καρδίας να τηρήσεις την πρώτη εντολή, και μέσα από αυτή την αγάπη μετά να αγαπήσεις και όλους τους ανθρώπους. Και όλος ο αγώνας ο πνευματικός γίνεται ακριβώς γι' αυτό, για να ενωθούμε με όλη την ψυχή, με όλη την καρδιά, με όλη τη θέλησή μας με τον Θεό και να ομοιάσουμε στον Θεό. Αλλά για αυτή την προσπάθεια χρειάζονται τέσσερα πνευματικά εφόδια, τα οποία μας τα είπε ο Άγιος από την αρχή του βιβλίου του. Το πρώτο είναι να έχει κανείς μια τέλεια απιστία στον εαυτό του, να μην δηλαδή ελπίζει στον εαυτό του ότι μπορεί να κάνει κάτι καλό, αλλά μόνο αμαρτίες. Δεύτερο πνευματικό εφόδιο και όπλο είναι να έχει μια τέλεια εμπιστοσύνη στο Θεό, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού που λέει ότι χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα και μαζί με εμένα μπορείτε να κάνετε τα πάντα. Πάντα ισχύω εν το δυναμούντι με Χριστό. Αυτά λοιπόν είναι πολύ βασικά. Τέλεια ελπίδα στον Θεό και τέλεια απελπισία από τον εαυτό μας. Και μετά μας είπε και ένα τρίτο όπλο, το να γυμνάζουμε και να ασκούμε τον εαυτό μας και να αγωνιζόμαστε συνεχώς εναντίον των παθών μας. Και σε αυτό το κεφάλαιο υπάρχουν δύο υποκεφάλαια πολύ βασικά, δύο υποενότητες. Να γυμνάζουμε το νου μας και να γυμνάζουμε τη θέλησή μας, έτσι ώστε αυτά τα δύο πράγματα να ενεργούν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και ο μεν νους μας να είναι καθαρός, έτσι ώστε να βλέπει τον Θεό και να μας οδηγεί σωστά προς τον Θεό. Η δε θέλησή μας να θέλει ό,τι θέλει ο Θεός, να μην έχει δικό της θέλημα, να μην έχει σαρκικό εμπαθές θέλημα,
να μην θέλει τίποτε άλλο παρά τον ίδιο τον Θεό. Γιατί πολλές φορές παθαίνουμε αυτό το πράγμα και οι άνθρωποι που λεγόμαστε της Εκκλησίας, να πηγαίνουμε στην Εκκλησία όχι για να βρούμε τον ίδιο τον Θεό, αλλά πολλές φορές για να εξυπηρετηθούμε, για να λυθούν τα προβλήματά μας, για να ηρεμήσουμε, για να ησυχάσουμε, για να νιώσουμε εμείς καλά. Δεν πάμε για τον Θεό και μόνο. Το τέλειο και το σωστό είναι αυτό, να αναζητήσουμε τον ίδιο τον Θεό για τον Θεό και μόνο, όχι για τον εαυτό μας. Ακόμα και το καλό δεν πρέπει να το κάνουμε επειδή αρέσει σε εμάς, αλλά επειδή αρέσει στον Θεό. Αυτά είχαμε πει στα 6 μαθήματα, βέβαια πολύ πιο αναλυτικά, και είχαμε μείνει σε αυτό το σημείο. Να πω και το 4ο όπλο, να τα έχουμε έτσι μαζί μας, να τα έχουμε στο νου μας μαζεμένα. Το 4ο όπλο είναι να προσευχόμαστε συνεχώς. Αυτά τα 4 όπλα, λέει ο Άγιος, είναι απαραίτητα για την νίκη. Τελεία απελπισία στον εαυτό μας, τελεία ελπίδα στο Θεό, συνεχής αγώνας για την κάθαρση του νου και για την, ας πούμε, σωστή κατεύθυνση της θέλησής μας και των επιθυμιών μας, και 4ο όπλο, η αδιάλειπτη προσευχή. Στο 2ο μέρος του βιβλίου θα μας δώσει και ένα 5ο όπλο που είναι ακόμα πιο ισχυρό και είναι ο ίδιος ο Χριστός, είναι η Θεία Κοινωνία, η μετοχή στο μυστήριο της Ευχαριστίας. Σήμερα λοιπόν το θέμα μας θα είναι για τη θέληση, και θα πούμε κάποιες σκέψεις οι οποίες παρακινούν τον άνθρωπο να θέλει να κάνει σε κάθε πράγμα το θέλημα του Θεού. Τι μπορεί να μας βοηθήσει? Γιατί πολλές φορές λέμε ότι κάνουμε το θέλημα του Θεού και ότι η ζωή μας είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού, αλλά είναι άραγε έτσι? Και πώς θα παρακινηθούμε για να κάνουμε μόνο του Θεού το θέλημα και όχι το δικό μας? Γιατί πολλές φορές μπαίνει λανθανόντως το δικό μας θέλημα στο θέλημα του Θεού και οι πράξεις μας μολύνονται. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος, να ζητάμε πάντα το θέλημα του Θεού, το αγαθό, το ευάρεστο και το τέλειο. Μπορεί φαινομενικά ο άνθρωπος να κάνει, ας πούμε, μια ευεργεσία, ένα καλό, ένα φιλανθρωπικό έργο, να γίνει δωρητής, να φτιάξει ένα νοσοκομείο, ας πούμε, και να φαίνεται ότι είναι πολύ καλό έργο και αρέσει στον Θεό. Και όμως άμα δεν το κάνει με το θέλημα να αρέσει στον Θεό και μόνο στον Θεό, δεν είναι καλό έργο. Αν το κάνει με το θέλημα να αρέσει στους άλλους, να προβληθεί μέσα από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, να αρέσει ακόμα και στον εαυτό του, δεν είναι σωστό. Είναι αμαρτία. Γιατί δεν το κάνει με το σωστό λογισμό. Επομένως χρειάζεται μια προσπάθεια να ταυτίζουμε πάντα το δικό μας θέλημα με το θέλημα του Θεού. Και για να παρακινηθούμε να τα κάνουμε αυτά τα πράγματα όπως θέλει ο Θεός και όχι όπως θέλουμε εμείς, και γιατί θέλει ο Θεός και όχι γιατί το θέλουμε εμείς, θα πρέπει να κάνουμε κάποιες έτσι σκέψεις. Πρώτα-πρώτα πρέπει να σκεφτούμε ότι ο Θεός μας αγάπησε πρώτος. Έτσι αμαρτωλών όντων ημών, ενώ είμαστε ακόμα αμαρτωλοί, ενώ δεν είχαμε μετανοήσει, ενώ είμαστε εχθροί του, ενώ τον βλασφημούσαμε με τη ζωή μας και με τα λόγια μας και λατρεύαμε τα είδωλα, δηλαδή τα άψυχα ξώανα, τις πέτρες, τον ήλιο, τα ποτάμια και τους δαίμονες που ήταν κρυμμένοι σε αυτά, ο Θεός δεν μας εγκατέλειψε, αλλά ήρθε, πήρε την δική μας την σάρκα, την ανθρώπινη φύση, υπέφερε και τέλος σταυρώθηκε για μας. Και αυτό ακριβώς είναι ένα σπουδαίο, το οποίο πρέπει να μας παρακινεί στο να ευαριστήσουμε στον Θεό. Γιατί ακριβώς έκανε αυτή την τόσο μεγάλη θυσία και από φιλότιμο και μόνο θα έπρεπε ο άνθρωπος να ανταποκριθεί έστω με αυτόν τον τρόπο, να τηρήσει το θέλημα του Θεού. Γιατί πρώτος ο Θεός μας τίμησε και μας αγάπησε. Ακόμα να θυμηθούμε και να θυμόμαστε πάντα ότι μας έφτιαξε ο Θεός από το μηδέν. Δεν υπήρχαμε. Ο Θεός μας έφερε στην ύπαρξη. Και όχι μόνο μας έφερε στην ύπαρξη, αλλά μας χάρισε και την εικόνα Του. Μας έφτιαξε κατ' εικόνα Του και καθ' ομοίωσή Του.
Δηλαδή με την προοπτική να γίνουμε και εμείς σαν και αυτόν και να μοιάσουμε σε όλα σε αυτόν εκτός της κατουσίαν ταυτότητας, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες. Δηλαδή μόνο δεν μπορούμε να μοιάσουμε στη φύση του Θεού, η φύση του Θεού είναι απρόσιτη, αλλά μπορούμε να μοιάσουμε στις ιδιότητες που έχει ο Θεός, και αυτό είναι το καθομοίωση. Αυτό δεν το έδωσε σε όλα τα κτίσματα, αυτό δεν το έχουν τα ζώα ούτε τα άψυχα, μόνο οι άνθρωποι το έχουν αυτό, και επίσης και οι άγγελοι. Και γι' αυτό είναι πολύ μεγάλη αυτή η δωρεά του Θεού και δεν πρέπει να την ξεχνάμε. Και όλα τα άλλα κτίσματα τα έβαλε στη δική μας υπηρεσία, και τα ζώα και όλη την άψυχη κτίση. Έφτιαξε ένα παλάτι και μας έβαλε εμάς σαν πριγκιπόπουλα μέσα στο παλάτι. Αλλά όχι μόνο αυτό. Όταν είδε ότι ξεκλίναμε, χάσαμε το σκοπό μας, χάσαμε την πορεία μας και πέσαμε στην αμαρτία και στη δουλεία του διαβόλου και στον θάνατο που ήρθε σαν αποτέλεσμα της αμαρτίας, μας έστειλε πάλι όχι έναν άγγελο ούτε κάποιον άνθρωπο, αλλά μας έστειλε τον Υιό του το μονογενή, τον οποίον τον έδωσε, τον παρέδωκε για να θυσιαστεί για χάρη μας και να εξαγοράσει εμάς που είμαστε δούλοι στον διάβολο, όχι με φθαρτή τιμή χρυσού και αργύρου, αλλά με το πολύτιμο αίμα του και με θάνατο τον πιο βασανιστικό και τον πιο άτιμο που υπέφερε ο Χριστός. Και πάλι μετά από αυτά, κάθε ώρα και κάθε στιγμή, πάλι ο Θεός μας φυλάγει από τους εχθρούς και μπορούμε να είμαστε άτρωτοι, να μην μπορεί να μας νικήσει ο διάβολος. Δηλαδή, αν είμαστε μαζί με τον Χριστό και μένουμε μέσα στην Εκκλησία του σωστά. Και αυτό πάλι είναι μια πολύ μεγάλη ευεργεσία, η προστασία που μας παρέχει. Και όχι μόνο η προστασία, αλλά και η πρόνοια του Θεού, η ιστορική του πρόνοια. Αν σκεφτείτε πώς εργάζεται, ας πούμε, το σώμα μας, πώς εργάζεται ο εγκέφαλός μας, που κάθε λεπτό γίνονται χιλιάδες χημικές αντιδράσεις μέσα στον εγκέφαλό μας, πώς όλα αυτά συντηρούνται. Κάποιος προνοεί για αυτά, κάποιος φροντίζει για αυτά. Βλέπετε ένα μηχάνημα και συνεχώς πρέπει να το προσέχουμε, να το συντηρούμε, και πόσες φορές χρειάζεται να το πάμε στο μάστορα για επισκευή. Αυτός ο τέλειος οργανισμός που έχουμε, ο σωματικός αλλά και ο πνευματικός, ο ψυχικός, πώς συντηρείται 60 χρόνια, 70 χρόνια, 80, και λειτουργεί έτσι τόσο τέλεια και τόσο σωστά. Όλο αυτό είναι η αγάπη και η πρόνοια του Θεού που το συντηρεί. Όλα αυτά λοιπόν τα σκεφτόμαστε και πρέπει να τα σκεφτόμαστε για να παρακινηθούμε σε μία ευγνωμοσύνη προς τον Θεό, σε μία διάθεση να τον ευχαριστήσουμε και κάτι να ανταποδώσουμε κι εμείς όλες αυτές τις δωρεές. Και ακριβώς αυτό το κάτι είναι το να κάνουμε το θέλημά του. Και πάλι αυτό λειτουργεί για μας θετικά και σωστικά, όχι για τον Θεό τον ίδιο. Γιατί όταν τηρεί κανείς τις εντολές του Θεού, δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του και να μην καταστρέφει την ύπαρξή του. Αντίθετα, όταν αμαρτάνει, αντιτίθεται στις προδιαγραφές του ο άνθρωπος και αυτοκαταστρέφεται. Και ακόμα περισσότερο, την πιο μεγάλη δωρεά που μας κάνει ο Θεός δεν είναι ότι μας έφερε μόνο στην ύπαρξη, δεν είναι ότι μας έσωσε από τον διάβολο και την αμαρτία, δεν είναι ότι μας συντηρεί και προνοεί για μας, αλλά μας δίνει ως υπερφυά τροφή και τον ίδιο τον Υιόν του, το μονογενή, το σώμα και το αίμα του Χριστού, το οποίο τρέφει την ψυχή μας και ξένος, όπως λέει η Εκκλησία μας στην Τροπάρια, με τρόπο που δεν καταλαβαίνουμε, πνευματικό τρόπο, και μας ανυψώνει και μας θεώνει. Και αυτό μπορεί να το παίρνεις με την ευλογία βεβαίως του πνευματικού σου πάρα πολύ συχνά, και να ενώνεσαι με τον Θεό και να γεμίζεις με χαρά και αγαλίαση. Ποιος άλλος είναι τόσο στοργικός και ποιος άλλος μας τίμησε τόσο πολύ και ποιος άλλος έχει υποφέρει τόσο πολύ για μας? Κανένας. Ο Θεός πέθανε για μας και ο Θεός κάθε στιγμή είναι δίπλα μας και μας φροντίζει.
Και αν τα σκεφτόμαστε λοιπόν όλα αυτά, πρέπει να γεμίζουμε με αυτή την ευγνωμοσύνη. Αν πούμε ότι ένας επίγειος άρχοντας, ένας επίγειος βασιλιάς μας έκανε όχι όλα όσα μας κάνει ο Θεός, αλλά το ένα χιλιοστό από αυτά, δεν θα προσπαθούσαμε να τον ευχαριστήσουμε, να τον στείλουμε δώρα, να τον έτσι κατά κάποιο τρόπο κολακέψουμε, να ανταποδώσουμε κάτι σε όλα αυτά. Πολύ περισσότερο στο βασιλέα του σύμπαντος, εμείς οι μηδαμενοί πρέπει να ανταποδίδουμε αυτό που του αρέσει. Γιατί έτσι είπε ο Χριστός, αυτό μου αρέσει, τότε δείχνετε ότι με αγαπάτε, όταν τηρείτε το θέλημά μου. Και όταν ό,τι κάνετε, το κάνετε για μένα, από την αγάπη που έχετε σε μένα. Και αν οι επίγειοι βασιλείς, όταν τιμώνται από τους ανθρώπους και τους πιο ασήμαντους και ευτελείς, είναι υποχρεωμένοι να τους κάνουν την ανταπόδοση, πόσο περισσότερο πρέπει να κάνουμε εμείς οι τυποτένοι στον υπέρτατο βασιλιά του σύμπαντος, από τον οποίο είμαστε τόσο πολύ τιμημένοι και αγαπημένοι. Αλλά και αυτή η Θεία Μεγαλειότητα από μόνη της έχει απεριόριστη αξία και είναι άξιο και δίκαιο και πρέπει να τιμάτε και να υπηρετείτε καθαρά από όλους όπως της αρέσει, με τον τρόπο που της αρέσει. Βλέπετε, πολλές φορές τιμάμε πρόσωπα σπουδαία που βοήθησαν, ξέρω εγώ, την ανθρωπότητα, και δεν είναι λάθος αυτό. Πόσο όμως περισσότερο πρέπει να τιμάμε τον ίδιο τον Θεό, να τον λατρεύουμε και να τον δοξάζουμε. Και αυτό ακριβώς κάναμε και σήμερα το πρωί στη Θεία Λειτουργία, και κάθε φορά που κάνουμε Θεία Λειτουργία, αλλά και κάθε φορά που κάνουμε ό,τι κάνουμε για να αρέσουμε σε Αυτόν. Κάνουμε το δικό του θέλημα και μόνο το δικό του. Ο Άγιος μας είχε πει μια πολύ σπουδαία συμβουλή και πρέπει τώρα να τη θυμηθούμε και αυτή στο θέμα της θέλησης. Ποια ήταν αυτή η συμβουλή? Λέει, πριν κάνεις κάτι που επιθυμείς να το κάνεις, μην βιαστείς να το κάνεις, αλλά ανύψωσε πρώτα τη σκέψη σου στον Θεό και εξέτασε αν ο Θεός θέλει αυτό που και εσύ θέλεις. Και αφού δεις ότι το θέλει, τότε να ξεκινήσεις να το κάνεις επειδή εκείνος το θέλει και όχι επειδή εσύ το θέλησες και το επιθύμησες. Έτσι, αυτή η συμβουλή είναι πολύ σπουδαία για να γυμνάζουμε τη θέλησή μας, ώστε πάντοτε να αναζητάει το θέλημα του Θεού. Οι άνθρωποι είμαστε πολλές φορές βιαστικοί και παρορμητικοί και ορμάμε αυτό που γεννιέται σαν επιθυμία μέσα μας να το πραγματοποιήσουμε, να το αρπάξουμε. Αλλά δεν είναι σωστό αυτό. Αυτό είναι αμαρτία. Θα πρέπει πριν το κάνεις να σκεφτείς και να απευθυνθείς στο Θεό με προσευχή και να πεις, Θεέ μου, άραγε εσύ το θέλεις. Αν εσύ το θέλεις, τότε το θέλω κι εγώ. Με αυτές τις σκέψεις λοιπόν μπορούμε να παρακινηθούμε τις σκέψεις της ευγνωμοσύνης, τις σκέψεις της προσφοράς της μεγάλης μας έχει κάνει ο Θεός, να παρακινηθούμε να κάνουμε κι εμείς ό,τι κάνουμε γιατί το θέλει ο Θεός. Και θα δούμε τώρα ποιες είναι οι διάφορες θελήσεις που έχουμε μέσα μας. Γιατί υπάρχουν, θα δούμε, διάφορα θελήματα μέσα μας, τα οποία αντιμάχονται μεταξύ τους. Πολλές φορές έρχεστε και μου λέτε ότι, Πάτερ, νιώθω ότι έχω άλλο έναν άνθρωπο μέσα μου. Είμαστε ότι είμαι δύο άνθρωποι. Μήπως είμαι άρρωστος, μήπως είμαι διχασμένη προσωπικότητα, που λένε οι ψυχίατρες. Όχι, είναι ακριβώς αυτή η πάλη των θελημάτων που έχουμε μέσα μας. Λοιπόν, πρέπει να ξέρουμε ότι μέσα μας υπάρχουν δύο θελήσεις, οι οποίες είναι αντίθετες μεταξύ τους. Η μία θέληση είναι του λογικού και γι' αυτό λέγεται λογική, λογική θέληση, και είναι ανώτερη. Και η άλλη είναι η θέληση της αισθήσεως, των αισθήσεων, της σάρκας αν θέλετε, και αυτή είναι κατώτερη. Και γι' αυτό λέγεται θέλησης παράλογη, γιατί είναι αντίθετη με τη λογική θέληση.
και είναι σαρκική και είναι εμπαθής. Είναι η θέληση, θα λέγαμε, του παλαιού ανθρώπου, του ανθρώπου των παθών και της αμαρτίας. Και ο άνθρωπος με την ανώτερη και λογική θέληση επιθυμεί όλα τα καλά. Είναι αυτό που αλλιώς το λέμε και συνείδηση. Και αυτό λέμε, αυτός ο άνθρωπος είναι ασυνείδητος. Δεν έχει συνείδηση, δεν βλέπει ποιο είναι το σωστό, το καλό. Όλοι έχουμε συνείδηση. Την έχει δώσει ο Θεός. Είναι αυτή η ανώτερη λογική μας θέληση που μας δείχνει ποιο είναι το καλό και μας παρακινεί να το επιθυμήσουμε. Επιθυμούμε λοιπόν όλα τα καλά με την λογική θέληση και με την κατώτερη, την παράλογη θέληση, επιθυμούμε όλα τα κακά. Και οι αισθήσεις και η θέληση που υπάρχει στις αισθήσεις μας παρακινεί στο κακό και υπάρχει αυτή η αντιπαλότητα. Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, βλέπω έτερων νόμων εν της μέλεσή μου αντιστρατευόμενων τον νόμο του νόους μου. Η λέξη νόμος είναι αντίστοιχη με τη θέληση. Ο νόμος των μελών είναι η θέληση παράλογη, η σαρκική θέληση, η θέληση των αισθήσεων. Ο νόμος του νόους είναι η θέληση λογική, η συνείδηση. Και ο Απόστολος λέει, βλέπω μέσα μου αυτή τη μάχη. Ο νόμος των μελών λέει άλλα πράγματα και ο νόμος του Λόγου του Θεού, ο νόμος της λογικής, ο νόμος του νόους λέει άλλα πράγματα. Και υποφέρω, και όλοι οι άνθρωποι υποφέρουμε από αυτή την πάλη. Και θα πρέπει να προσπαθήσουμε πάρα πολύ ώστε να μην υποτάσσεται ποτέ ο άνθρωπος, η ύπαρξή μας, στην κατώτερη θέληση, στη θέληση των αισθήσεων, αλλά στην ανώτερη, στη λογική θέληση. Όλος ο όρατος πόλεμος σε αυτό μένει, σε αυτό συνίσταται, στο να μην υποχωρεί ποτέ η ανώτερη θέληση στην κατώτερη. Γιατί η λογική θέληση, η οποία βρίσκεται ανάμεσα στη θέληση του Θεού που μένει από πάνω της, και σε εκείνη της αισθήσεως που είναι από κάτω της, πολεμείται πάντα και από τη μία και από την άλλη. Έτσι, η συνείδησή μας, η λογική μας θέληση, έχει από πάνω της τη θέληση του Θεού. Και βλέπει ο άνθρωπος και μπορεί να βρει τι θέλει ο Θεός από αυτόν. Και υπάρχει και από κάτω η κατώτερη θέληση των αισθήσεων, που και αυτή προσπαθεί να τραβήξει και να υποτάξει τη λογική θέληση. Και ο άνθρωπος, θα λέμε, τραβιέται από δύο μεριές. Και αυτό είναι κουραστικό, όντως. Είναι δύσκολο. Και σε αυτό ακριβώς έγκυται, ας πούμε, η δυσκολία του πνευματικού αγώνα. Γιατί κάθε μια από αυτές τις θελήσεις, η θέληση του Θεού από πάνω και η θέληση των αισθήσεων από κάτω, προσπαθεί να παραστήρει τη λογική μας θέληση, την καλή μας θέληση, στον εαυτό της, να την υποτάξει. Και αυτές οι τρεις θελήσεις λέγονται από τον Απόστολο Παύλο νόμος. Έτσι έχουμε τη λογική θέληση που την λέει ο Απόστολος Παύλος, όπως είπαμε, νόμο του νου. Υπάρχει η παράλογη θέληση που βρίσκεται στα μέλη και αντιστρατεύεται στο νόμο του νου. Ο νόμος των μελών που λέει ο Απόστολος Παύλος. Και υπάρχει και η επιθυμία του Θεού, η θέληση του Θεού που λέγεται νόμος πνευματικός από τον Απόστολο Παύλο. Και ο Απόστολος Παύλος προσθέτει και έναν τέταρτο νόμο, τον νόμο της αμαρτίας, ο οποίος, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, είναι η επίθεση που μας κάνει ο διάβολος με τους κακούς λογισμούς. Έρχεται απ' έξω αυτό, δεν είναι δικό μας. Είναι ο νόμος της αμαρτίας. Έχουμε επομένως τέσσερις νόμους. Το νόμο του Θεού, από κάτω έχουμε το νόμο του νοός μας, τη συνείδησή μας, από κάτω έχουμε το νόμο των μελών μας, την κατώτερη θέληση, τη σαρκική θέληση, που είναι του παλαιού ανθρώπου, είναι δικό μας αυτό, που μας τραβάει στο κακό, και ακόμα πιο κάτω έχουμε το διάβολο, το νόμο της αμαρτίας, που και αυτός μας το ξέρει και προσπαθεί να μας θανατώσει με τους πονηρούς, τους εσχρούς
και τους βλάσιμους λογισμούς. Προσπαθεί να μας εχμαλωτήσει στον νόμο της των μελών και να γίνει ο άνθρωπος διαμέσου των λογισμών του διαβόλου δούλος στον νόμο των μελών, στην παράλογη θέληση και στα πάθη του. Γι' αυτό ακριβώς πάρα πολλοί δοκιμάζονται και ιδίως στην αρχή οι πνευματικοί αγωνιστές. Όταν κανείς αρχίσει την πνευματική ζωή, ενώ προηγουμένως ζούσε υποταγμένος στην αμαρτία, δηλαδή στον νόμο των μελών, στον νόμο της σάρκας, στην κατώτερη, στην παράλογη θέληση, όταν πάρει την απόφαση να ακολουθήσει τον νόμο της συνειδήσεως και τον νόμο του Θεού, τότε έχει πολλή δυσκολία. Και αυτό ακριβώς οφείλεται στο ότι τραβιέται η λογική θέληση από δύο μεριές. Από τη μια μεριά από τον Θεό και από την άλλη από τον νόμο των μελών και από τον νόμο των αισθήσεων. Ενώ αυτή τη δυσκολία δεν την είχε προηγουμένως. Γι' αυτό λένε μερικοί, λέει τώρα που μπήκα στον αγώνα, πιο δύσκολα είναι. Προηγουμένως ήμουν πιο άνετα. Βέβαια ήσουν πιο άνετα. Με ποια έννοια? Γιατί ήσουν πεθαμένος. Ήσουν υποταγμένος στον νόμο των μελών. Δεν είχες αυτή την πάλη μέσα σου. Και βέβαια αυτή η ησυχία δεν είναι καλή ησυχία. Είναι η ησυχία που έχει ο νεκρός. Δεν τη θέλουμε αυτή την ησυχία. Επομένως καλύτερη είσαι τώρα, δυσκολεύεσαι μεν, αλλά έχεις αρχίσει τη διαδικασία της ζωής, της ζωοποίησης. Και στην αρχή είναι δύσκολο, όπως και το μωρό όταν γεννιέται, κλαίει. Έτσι. Είναι σε ένα καινούριο χώρο, σε καινούριο περιβάλλον και τα έχει χάσει το καημένο. Αλλά σιγά σιγά προσαρμόζεσαι και αν συνεχίσεις με συνέπεια, θα νικήσει ο νόμος του νόος, το νόμο των μελών. Η λογική θέληση θα νικήσει την παράλογη θέληση. Προηγουμένως ζούσες καταφρονώντας, ζούσες μέσα στο κακό και επαλήθευες με τη ζωή σου αυτό που λέει ο σοφός Σολομών, ότι όταν έρθει ο ασεβής εις βάθος κακών καταφρονεί, περιφρονεί τη συνείδηση. Όταν ο άνθρωπος ζει στην αμαρτία και μάλιστα για πολύ χρόνο, δεν ακούει τους ελέγχους της συνείδησης, δεν αισθάνεται αυτό το τράβηγμα προς τα πάνω και σου λέει καλά είμαι, ενώ δεν είναι καθόλου καλά. Απλούστητα έχει καταφρονήσει τον Θεό και έχει καταφρονήσει τη φωνή του Θεού που είναι η συνείδηση, ο νόμος του νόος είναι καταφρονημένος από αυτόν τον άνθρωπο. Τώρα που μπήκε στον αγώνα τον πνευματικό, άρχισε να λειτουργεί αυτός ο νόμος, να τον ακούει και να τον ελέγχει και να του λέει γιατί το κάνεις αυτό, δεν πρέπει, πρέπει να το ξεπεράσεις. Μέχρι τώρα το έκανες, αλλά δεν ήταν σωστό. Και αρχίζει ο άνθρωπος αυτό τον εσωτερικό αγώνα και νιώθει αυτή την εσωτερική δυσκολία. Από τη μια μεριά λοιπόν τραβιέται από τη θέληση του Θεού και από την άλλη από τη θέληση της αισθήσεως. Και έχει μεγάλη δοκιμασία. Αλλά σιγά σιγά προχωράει και υποτάσσεται ο νόμος των μελών στον νόμο του νόους και ο άνθρωπος μετά κάνει με ευκολία το καλό. Γίνεται το καλό πλέον σαν δεύτερη φύση. Ενώ πρώτα ήταν το κακό σαν δεύτερη φύση. Και το κάνει πολύ εύκολα και δεν αισθανόταν και έλεγχο τύψης. Τώρα κάνει πολύ εύκολα το καλό. Γι' αυτό έλεγε ο Απόστολος, ζω δε ο κέτη εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός, έλεγε στο τέλος του αγώνα του. Ενώ στην αρχή έλεγε, ενώ θέλω το καλό, κάνω το κακό. Και δεν μπορώ πια, είμαι πάρα πολύ δυσκολεύομαι από αυτόν τον αγώνα. Βλέπετε και οι Άγιοι, δεν γεννήθηκαν Άγιοι, αλλά με τον αγώνα, με την προσπάθεια έγιναν Άγιοι. Σαν και εμάς ήτανε κι αυτοί και ίσως μερικοί και πιο βεβαρημένοι από αμαρτήματα. Οι πιο ενάρετοι συμφωνούν εύκολα στη θέληση του Θεού. Οι κακοί κλείνουν σε εκείνη της αίσθησης, χωρίς καμιά εναντιότητα. Οπότε, ας μην καυχαίται κανείς πως μπορεί να αποκτήσει τις αληθινές χριστιανικές αρετές και να υπηρετήσει τον Θεό όπως πρέπει,
αν δεν βιάσει στα αλήθεια τον εαυτό του για να εγκαταλείψει όχι μόνο τις μεγαλύτερες ευχαριστήσεις αλλά ακόμα και τις μικρότερες στις οποίες ήταν αφοσιωμένος με κοσμική αγάπη. Αυτά τα θελήματα δημιουργούν ειδονή στον άνθρωπο και όσο ζούμε στην αμαρτία αυτές οι επιθυμίες, οι αμαρτωλές που έχουμε γεννάνε μια ειδονή στον άνθρωπο, μια ευχαρίστηση. Βέβαια μετά όταν κάνεις την αμαρτία νιώθεις ότι είναι ένα τίποτα όλη αυτή η ευχαρίστηση, κάτι πολύ σύντομο, πολύ προσωρινό που καταλήγει σε ένα αίσθημα κενού, σε ένα αίσθημα αηδίας, γιατί η αμαρτία φέρνει το θάνατο. Και ο άνθρωπος αργά ή γρήγορα το καταλαβαίνει αυτό. Όμως στην αρχή αυτή η επιθυμία που έχει κακίσει σου δημιουργεί και μια ειδονία, ένα γαργαλισμό. Και θα πρέπει ο άνθρωπος αυτές τις ειδονές και αυτές τις ευχαριστήσεις που έπαιρνε από την αμαρτία του και τις μικρές να τις σταματήσει. Να τις πολεμήσει με όλη του την καρδιά και να ελευθερωθεί τελείως από αυτές τις υποδουλώσεις, από αυτές τις εξαρτήσεις που είχε στις μικρές αυτές κακές επιθυμίες. Να μην κόψει λοιπόν μόνο τις μεγάλες και κακές επιθυμίες αλλά και τις μικρές και τις μικρές αδυναμίες, όχι τις μεγάλες μόνο. Και αυτό ακριβώς είναι που μας οδηγεί στη χριστιανική τελειότητα και γι' αυτό συμβαίνει πολύ λίγοι να φτάσουν στη χριστιανική τελειότητα. Γιατί συνήθως οι άνθρωποι κόβουν τις μεγάλες αδυναμίες και μένουν ικανοποιημένοι σε αυτό και σου λέει φτάνει αυτό, δεν ληστεύω, δεν πορνεύω, δεν αδικώ έτσι τους άλλους, καλά είμαι, δεν είμαστε καλά. Θα πρέπει τελείως να κόψουμε και τις μικρές κακίες, γιατί συμβαίνει πολλές φορές από τις μικρές κακίες να ξαναγυρίσουμε και να κάνουμε και τις μεγάλες και να ξαναπέσουμε τα ίδια και χειρότερα. Αυτή είναι μια παγίδα που στην οποία πέφτουμε συνήθως οι άνθρωποι της Εκκλησίας και ιδίως όσοι ζούμε στον κόσμο και συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τη ζωή των μοναχών και λέμε ας πούμε ότι εμείς είμαστε κοσμικοί, δεν είμαστε μοναχοί, ο Θεός τα συγχωράει. Μα δεν είναι, ο Θεός όλα τα συγχωράει, αλλά το θέμα είναι ότι αν και μια αμαρτία έχεις ανεξομολόγητη και αμετανόητη, δεν μπορείς να ενωθείς με τον Θεό. Ο Θεός συγχωράει όλα αυτά για τα οποία μετανοούμε. Αν όμως εσύ δεν μετανοείς και λες αυτό δεν πειράζει, ας το κάνω, αυτό δεν είναι μετάνοια. Σου φαίνεται μικρό, αλλά όταν σε χωρίζει από τον Θεό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και ξέρουμε πως οι πολλές και μικρές τρύπες μπορεί να βυθίσουν ένα υπεροκιάνιο. Δεν χρειάζεται να έχει μια μεγάλη τρύπα. Τις κλείνουμε έτσι, τις βλέπουμε και τις κλείνουμε, αλλά τις μικρές πρέπει και αυτές να τις κλείσουμε, γιατί σιγά σιγά μπαίνει νερό και βουλιάζει το καράβι. Έστω και ένα μικρό εμπόδιο λοιπόν να υπάρχει, έστω και μια μικρή αδυναμία, αυτή λειτουργεί σαν την τρίχα που μπαίνει στο μάτι μας. Και μια τρίχα να μπει στο μάτι είναι πολύ ενοχλητική και το μάτι δεν δουλεύει σωστά. Έτσι και όποιος θέλει πραγματικά να μπει μέσα στη βασιλεία του Θεού πρέπει να γίνει τέλειος, όπως είπε ο Θεός. Τέλειοι γίνεστε. Και η τελειότητα μην φαντάζεστε ότι είναι κάτι συγκεκριμένο, δηλαδή έχει ένα τέλος. Δεν έχει τέλος η τελειότητα. Είναι μια συνεχής ανωδική πορεία. Αλίμονο αν ο άνθρωπος πει ότι φτάνει, δεν χρειάζεται να ανέβω άλλο. Τότε δεν γίνεται τέλειος. Γι' αυτό είπε ο Θεός, ο Χριστός μας, τέλειοι γίνεστε. Όχι γίνεται μια φορά και φτάνει μέχρι ένα σημείο να πάτε και φτάσετε εντάξει είστε. Ποτέ δεν φτάνουμε στο σημείο που θα είμαστε εντάξει. Πάντα μπορούμε να πάμε πιο πάνω και θα πρέπει να θέλουμε να πάμε πιο πάνω. Αλλιώς είναι μια παγίδα και μια πλάνη του διαβόλου αυτό που μας καθησυχάζει και μας λέει μέχρι εκεί που έφτασες καλά είναι. Έχεις ας πούμε τη βάση για να περάσεις. Όχι, η βάση είναι ο αγώνας. Δεν είναι κάποιο σημείο που θα φτάσουμε. Είναι το να μην σταματάμε να ανεβαίνουμε. Και αυτό είναι που μας κάνει ευάρεστος στο Θεό. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος, αν έχουμε από αμέλειά μας κανένα μικρό λογισμό
ή δισταγμό, ή απιστίας, ή διψυχίας, ή δειλίας, ή κανένα άλλο πάθος, κάποιο άλλο πάθος, και προσπάθεια και προσκόλληση στα κατώτερα και στα σαρκικά, δεν θα αξιωθούμε να έχουμε κάτοικο μέσα στην ψυχή μας τον Θεό, να γίνουμε κατοικητήρια της Αγίας Τριάδος, να σωθούμε δηλαδή. Έτσι λοιπόν χρειάζεται αυτή η προσπάθεια να κόψουμε και τις μικρές αδυναμίες και τα μικρά κατώτερα θελήματα, όχι μόνο τα μεγάλα, και τις μικρές αδυναμίες, και έτσι ώστε να αξιωθούμε της χριστιανικής αυτής τελειότητος και να μην υποτασσόμαστε σε αυτές τις μικρές επιθυμίες που μας κατακτούν πολλές φορές, πολύ συχνά. Για παράδειγμα, υπάρχουν μερικοί που δεν παίρνουν ξένο πράγμα, δεν κλέβουν, αλλά όμως αγαπάνε με υπερβολή το δικό τους πράγμα. Και μπορεί να φτάσουν και φόνο να κάνουν ακόμα, άμα τους το πάρεις, ας πούμε. Ή να λυπηθούν πάρα πολύ, άμα τους κλέψουν. Και αυτό είναι μια δυναμία και δεν αρέσει στο Θεό. Είναι άλλοι που δεν ζητάνε τιμές με αθέμητα και άπρεπα μέσα, αλλά όμως τις θέλουν, τις επιθυμούν, και κάποιες φορές τις γυρεύουν με άλλους διαφόρους τρόπους, με εύσχυμους τρόπους ζητάνε την ανθρώπινη τιμή και καταξίωση, και αυτό δεν αρέσει στον Θεό. Άλλοι πάλι κρατάνε τις νομοθετημένες νηστείες σύμφωνα με την υποχρέωση απέναντι στον Θεό και στην Εκκλησία, όμως κυριεύονται από την αδιφαγία και τη βουλημία, τρώνε παραπάνω από όσο χρειάζονται νηστίσιμα, και γι' αυτό μερικές φορές παχαίνουν κιόλας στην νηστεία, γιατί πέφτουν σε αυτή την αδυναμία και τρώνε περισσότερο από αυτό που τους είναι αρκετό. Άλλοι ζουν με εγκράτεια, όμως δεν ξεκολλάνε από κάποιες συναναστροφές που τους αρέσουν. Και σου λέει, καλά, τι πειράζει, εντάξει, ξέρω, ας πούμε, ότι αυτός δεν πάει και τόσο καλά, είναι λίγο ασταθής, αλλά εγώ δεν επηρεάζομαι από αυτόν, γιατί να τον κόψω? Όχι, πρέπει να τον κόψεις, έτσι λέει ο νόμος του Θεού. Γιατί αργά ή γρήγορα και εσύ θα επηρεαστείς και εσύ θα δεχτείς από τα μικρόβια που έχει εκείνος. Και μάλιστα πρέπει να ξέρεις ότι αυτές οι συναναστροφές προξενούν μεγάλο εμπόδιο στην πνευματική ζωή και στην ένωση με τον Θεό, και όταν γίνονται μάλιστα με πρόσωπα νέα και ευλαβή, από τα οποία όσο λιγότερο φοβάται κάποιος, τόσο περισσότερο πρέπει να τα αποφεύγει, γιατί εκεί μέσα μπορεί να κρύβεται ο πονηρός. Σημείωσε εδώ, αδερφέ, και για κάποιες φυσικές κλίσεις ή πάθη, τα οποία ούτε θανάσιμα αμαρτήματα λέγονται, ούτε συγνωστά. Με το να μην γίνονται από την προαίρεσή μας όμως, είναι εξαρτημένα από την ιδιοσυγκρασία των σωμάτων. Υπάρχουν κάποια ελαττώματα φυσικά. Αυτά δεν είναι αμαρτήματα, ας πούμε, θανάσιμα, ούτε συγνωστά. Είναι κάποια ψεγάδια. Ας πούμε, κάποιοι από τη φύση τους είναι πικροί και μελαγχολικοί. Άλλοι είναι πάλι αυστηροί και οξύθυμοι. Άλλοι είναι ελαφροί στο λογισμό. Και άλλοι είναι ασύστατοι και άλλοι είναι πεισματώδεις, έχουν πείσμα. Άλλοι είναι φιλόφιλοι, αγαπάνε έτσι τους φίλους, τις κοινωνικές σχέσεις κλπ. Και έχουν άλλα φυσικά ελαττώματα. Αλλά και αυτά τα ελαττώματα πρέπει να τα πολεμάμε, διορθώνοντας τις υπερβολές και τις ελλείψεις τους. Η υπερβολική, ας πούμε, μελαγχολία είναι άρρωστο πράγμα, σε πάει στην κατάθλιψη. Η υπερβολική πάλι αυστηρότητα σε κάνει όχι, ας πούμε, ευχάριστο στους ανθρώπους, στους άλλους, όπου πρέπει να προσπαθούμε ιδίως με όλους να γινόμαστε ευχάριστοι, όχι για να κερδίσουμε δόξα, αλλά γιατί έτσι θέλει ο Θεός. Η υπερβολική ελαφρότητα, ας πούμε, πάλι μας κάνει επιπόλαιους, μας κάνει να ενεργούμε
όχι κατά Θεόν. Πρέπει λοιπόν και τις αγύψεις και τις υπερβολές από αυτές τις φυσικές αδυναμίες να τις πολεμούμε με τη διάκριση του σωστού λόγου και να τις μετατρέπουμε σε αρετές. Ας πούμε, ένας που είναι μελαγχολικός και σιωπηλός μπορεί να το εκμεταλλευτεί αυτό και να ασκήσει την ωραία προσευχή. Ενώ ένας που του αρέσει να μιλάει πολύ θα δυσκολευτεί περισσότερο να προσευχηθεί. Θα προσπαθήσει ο καθένας λοιπόν αυτές τις μικρές αδυναμίες, τις φυσικές, που ενδεχομένως την κληρονομία από τους γονείς, να τις μεταποιήσει και να τις κάνει εργαλεία για την πνευματική του ανύψωση. Γιατί κανένα φυσικό, όσο και αν είναι άγριο, δεν αντιστέκεται στην προαίρεση, που με τη χάρη του Θεού και με τον κόπο και την επιμέλεια τη δική μας, να μην μπορεί να νικηθεί. Δεν σημαίνει ότι επειδή γεννήθηκες έτσι θα μείνεις έτσι μέχρι το τέλος της ζωής σου. Με την προαίρεσή σου, με τη δική σου θέληση, δηλαδή μπορείς να το ελέγξεις, να το νικήσεις και να το κατευθύνεις και να το αξιοποιήσεις σωστά. Είσαι πολυλογάς, να γίνεις, έλεγε ο Πάτερ Παΐσιος, Άγιος πολυλογάς. Να μιλάς μόνο για τον Θεό, για τους Αγίους. Είσαι, ας πούμε, σιωπηλός, να γίνεις Άγιος σιωπηλός. Όχι να κατακρίνεις από μέσα σου, αλλά να προσεύχεσαι. Είσαι θυμώδης, να γίνεις Άγιος θυμώδης, να θυμώνεις μόνο με τον διάβολο και όχι με τους άλλους ανθρώπους. Να στρέψεις εκεί αυτή τη φυσική σου αδυναμία. Βλέπουμε λοιπόν ότι και αυτές τις φυσικές, ας το πούμε έτσι, αδυναμίες και ψεγάδια πρέπει να τις πολεμάμε. Και να μην αφήνουμε καμιά κακή θέληση, ούτε και την πιο μικρή, να υπάρχει στην καρδιά. Οπότε, από αυτά που είπαμε, επόμενο είναι οι άνθρωποι που υποτάσσονται στις μικρές αδυναμίες και τα καλά έργα που κάνουν να τα κάνουν ατελή, ελλιπή και συνοδευμένα με την επιθυμία της τιμής και των επένων του κόσμου. Από αυτά σαν επακόλουθο έρχεται το να μην προκόβουν στο δρόμο της σωτηρίας, αλλά να επιστρέφουν και πίσω και να ξαναπέφτουν στα πρώτα κακά. Ιδίως αυτό το λάτωμα, το να θέλουμε να αρέσουμε στους άλλους, να εντυπωσιάσουμε τους άλλους. Αυτό που το λέμε καινοδοξία, το οποίο πατού τρυπώνει, να ξέρετε, πρέπει πολύ να το προσέξουμε. Γιατί αυτό ακυρώνει όλα μας τα κατορθώματα. Αν έχουμε εμείς, δεν τα έχουμε εμείς, ο Θεός τα κάνει. Αλλά αν μπει η καινοδοξία, τότε τα χάνουμε. Και ξαναγυρνάμε στον ίδιο μας τον εμετό, όπως λέει πάλι η Αγία Γραφή, στο κακό. Γιατί δεν αγαπάμε την αληθινή αρετή, ούτε ευαρεστούμε στον Θεό, αλλά προσπαθούμε να ευαρεστήσουμε στους άλλους και να προβάλλουμε τον εαυτό μας. Και από αυτά ακόμα ακολουθεί να είμαστε αμαθείς πάντοτε και τυφλοί. Και μη βλέποντας τον κίνδυνο που βρισκόμαστε, να νομίζουμε ότι είμαστε και ασφαλείς και ακίνδυνοι. Είμαστε σε μια κατάσταση που δεν υπάρχει κίνδυνος. Ενώ αντίθετα κινδυνεύουμε πάρα πολύ. Και εδώ φανερώνεται μια πλάνη, τόσο περισσότερο επιζήμια όσο είναι λιγότερο γνωστή. Επειδή είναι πολλοί που ακολουθούν την πνευματική ζωή, αγαπούν όμως περισσότερο από ό,τι πρέπει τον εαυτό τους, αν και στην πραγματικότητα δεν ξέρουν να τον αγαπούν σωστά. Ασχολούνται περισσότερο με εκείνα τα αγωνίσματα που γέρνει η επιθυμία τους και αφήνουν τα άλλα που έρχονται σε αντίθεση με τη φυσική τους κλίση και στις επιθυμίες των αισθήσεων, τις οποίες έπρεπε με κάθε δίκαιο να πολεμούν με όλες τις δυνάμεις. Έτσι υπάρχει αυτή η πλάνη. Υπάρχει, ας πούμε, κάποιος που κλείνει, ξέρω εγώ, στη σιωπή και καλλιεργεί τη σιωπή, αλλά ας πούμε και απ' την άλλη έχει και μια δυναμία στους λογισμούς και δεν τους πολεμάει στους κακούς λογισμούς. Καλλιεργεί μεν κάτι, αλλά απ' την άλλη πρέπει να αγωνιστεί και σε αυτό που το αντιστέκεται. Δεν πρέπει να αφήνουμε κενά στο μέτωπό μας. Και ιδίως εκεί που υπάρχει ο μεγαλύτερος πόλεμος, εκεί και εμείς θα ρίξουμε τις περισσότερες δυνάμεις μας. Όχι εκεί που είναι εύκολο. Στις φυσικές μας κλίσεις που είναι προς το κακό, σε αυτές πρέπει και εμείς να εντείνουμε την προσπάθειά μας, να τις χαλιναγωνίσουμε.
Ενώ το άλλο που μας έρχεται εύκολα, αυτό δεν έχει και πολύ μισθό από τον Θεό. Το θέμα είναι να πολεμήσεις αυτό που είναι δύσκολο, αυτό που σε δυσκολεύει πραγματικά, και να το χαλιναγωγήσεις. Γι' αυτό, αγαπητέ κυρίω αδελφέ μου, σου παραγγέλω να αγαπάς πάντα τη δυσκολία και τη δοκιμασία που φέρνει μαζί του αυτός ο πόλεμος, ακόμη και αν νικηθείς κάποτε σε αυτόν. Εκείνο που αληθινά σε δυσκολεύει και σου προξενεί, ας πούμε, μεγάλη προσπάθεια και μεγάλη μέσα σου, έτσι, θλίψη θα έλεγα, στον αγώνα που το κάνεις, πολεμώντας το, αυτό πρέπει να πολεμήσεις και όχι αυτό που είναι εύκολο. Λένε μερικοί σήμερα, ας πούμε, πως πιο πολλοί άντρες, ας πούμε, πως μπορεί ο άνθρωπος σήμερα να έχει καθαρά τα μάτια του, να έχει καθαρή τη σκέψη του, όταν έχει τόσες προκλήσεις, ας πούμε, από το περιβάλλον, για να κάνει έτσι ανήθικες πράξεις και ανήθικες σκέψεις. Και όμως άμα προσπαθήσεις, μπορείς. Είναι δύσκολο βέβαια να ελέγξεις τα μάτια σου και τη φαντασία σου, αλλά με την προσπάθεια να το κάνεις. Οι γυναίκες, ας πούμε, πως μπορείς να αντισταθείς στη ζήλια, έτσι, που πιάνει πολλές φορές τις γυναίκες, και στην αντιζηλία και στη μυστικακία. Μπορείς. Εκεί πρέπει να αγωνιστείς. Σε αυτό που σου είναι δύσκολο, εκείνο πρέπει να προσέξεις περισσότερο. Αγαπάς τη δυσκολία που φέρνει ο πόλεμος, ακόμα και αν κάποτε νικέσαι στον πόλεμο. Γιατί λέει και ο σοφός Σιράχ, να μην μισήσεις κουραστική εργασία. Να είμαστε τίμιοι με τον εαυτό μας, και να λέμε, ναι, εδώ έχω μεγάλη αδυναμία, θα πρέπει να αγωνιστώ πολύ και να βάλουμε όλα μας τα δυνατά. Γιατί εδώ βρίσκονται τα πάντα, στο να αγαπήσουμε τη δυσκολία. Επειδή όσο πιο δυνατά αγαπήσεις τη δυσκολία που δείχνει στους αρχάριους η αρετή και ο πόλεμος, τόσο περισσότερο και πιο γρήγορα θα νικήσεις. Πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι ότι θα έχουμε δυσκολίες. Είδατε τι είπε ο Χριστός μας, όποιος θέλει να με ακολουθήσει δεν θα περάσει καλά με την κοσμική έννοια, αλλά τι, θα σηκώσει σταυρό και μπορεί να χρειαστεί και να σταυρωθεί κιόλας και σωματικά ακόμα. Να έχει αυτή τη διάθεση μέσα του, να υποφέρει, να αγαπήσει τη δυσκολία. Και έτσι θα έρθει η αρετή. Όσο πιο δυνατά αγαπήσουμε τη δυσκολία, τόσο και πιο γρήγορα θα έρθει η νίκη. Ενώ όσο είμαστε δειλοί, όσο προσπαθούμε να ξεφύγουμε τις δυσκολίες, όσο προσπαθούμε να μην σηκωθούμε πάνω στο σταυρό, να μην μας σταυρώσουν, όσο προσπαθούμε, αν σταυρωθούμε, ακούσει ανακατεύω από το σταυρό, τότε δεν πρόκειται ποτέ να νικήσουμε. Τι λέω, αν εσύ αγαπήσεις περισσότερο το βασανιστικό πόλεμο των βαθών παρά τις δικές σου αρετές και τις νίκες, φυσικά πολύ πιο γρήγορα θα αποκτήσεις κάθε καλό. Δηλαδή λέει εδώ ο Άγιος, και από την νίκη και από την αρετή περισσότερο να αποθήσεις τον αγώνα για την αρετή, τη δυσκολία που έχει η αρετή. Και τότε σίγουρα θα νικήσεις και θα είναι διαχρονική η νίκη σου, θα είναι μόνιμη. Ενώ αν ποθείς τη νίκη μόνο και δεν αγαπήσεις τη δυσκολία, δεν θα φτάσεις ποτέ στη νίκη. Γιατί η νίκη έρχεται μόνο μέσα από τον αγώνα και τη δυσκολία. Επομένως, μας λέει κάτι πολύ σπουδαίο εδώ ο Άγιος, να αγαπήσουμε τον αγώνα, την προσπάθεια και όχι το τέρμα. Οι άνθρωποι είμαστε βιαστικοί και θέλουμε να τελειώνουμε. Και θέλουμε να καθαρίσουμε και με τα πάθη μας, μια και καλή να ησυχάσουμε, να ερεμήσουμε, να είμαστε σίγουροι ότι θα μπούμε στον παράδεισο. Όμως δεν γίνεται αυτό. Και δεν πρέπει να γίνεται, γιατί πάντα κινδυνεύουμε και πάντα πρέπει να είμαστε σε μια εγρήγορση και σε μια ανωδική πορεία. Γι' αυτό και ο Θεός μας αφήνει κάποιες αδυναμίες μέχρι τέλος της ζωής μας ενδεχομένως. Και μας αφήνει και πόλεμο από τον πονηρό μέχρι τέλος της ζωής μας. Ακριβώς και να μην σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε. Γιατί εκεί έγκυται το πάνω. Όχι στο να φτάσουμε σε ένα τέρμα καλό, αλλά στο να μην πάψουμε να αγωνιζόμαστε. Και λέει κάτι πολύ σπουδαίο ο Άγιος, ότι ακόμα και αν βλέπεις ότι όχι δεν πας καλά, όχι ότι είσαι στάσιμος, αλλά ότι χειροτερεύεις κιόλας, ότι αντί να ανεβαίνεις κατεβαίνεις παρόλο τον αγώνα που κάνεις, πάλι λέει μην απελπίζεις και μην σταματάς να αγωνίζεσαι.
Και ο Θεός που θα σε βρει σε αυτόν τον αγώνα, σε αυτή την προσπάθεια, θα σε σώσει. Γιατί όλη η επιτυχία και η νίκη είναι το να μην σταματήσεις να αγωνίζεσαι. Το να μην σταματήσεις να προσπαθείς. Να κάνεις αυτό το μικρό κανόνα που σου έχει βάλει ο πνευματικός σου. Που σίγουρα είναι στα μέτρα σου, γιατί γι' αυτό είναι ο πνευματικός. Με τη διάκριση που έχει, να σου δώσει έναν κανόνα που μπορείς να τον κάνεις κάθε μέρα. Λοιπόν, αυτό το ταπεινό κανόνα πρέπει να τον κάνεις. Αυτό το μικρό που σου είπε να κάνεις λίγες μετάνοιες, λίγα κομποσκήνια, λίγο προσευχή το πρωί, το βράδυ, τέλος πάντων όλη την ημέρα να προσπαθείς να θυμάσαι το Κύριε σου Χριστέ, ελέησέ με, όπου και να είσαι και ό,τι και αν κάνεις, να διαβάζεις λίγο το Ευαγγέλιο. Αυτό το λίγο μπορείς να το κάνεις. Λοιπόν, και αυτό ακριβώς θα σε σώσει, αυτή η προσπάθεια συνεχής να αγαπήσεις τον Χριστό. Δείχνουμε έτσι τη διάθεσή μας. Αυτά ήθελα να σας πω σήμερα. Και ας κρατήσουμε σαν δίδευμα, αν θέλετε, και σαν ανακεφαλαίωση το ότι πρέπει να γυμνάζουμε τη θέλησή μας, ώστε να θέλουμε πάντα ό,τι θέλει ο Θεός για τον Θεό. Εν κατακλείδη να θέλουμε τον Θεό και όχι τον εαυτό μας. Και ό,τι κάνουμε να το κάνουμε γιατί το θέλει Εκείνος και όχι γιατί το θέλουμε εμείς. Και πολύ θα μας βοηθήσει σε αυτό, όπως είπαμε, το να θυμόμαστε τις ευεργεσίες του Θεού που έχουν γίνει και συνολικά, στην ανθρωπότητα όλη, η σωτηρία δηλαδή που ήρθε μέσα από τον Χριστό μας, αλλά και προσωπικά, στον καθένα μας. Γιατί μας αξίζει ο Θεός να μπούμε στη Βασιλεία Του που είναι η Εκκλησία, να βαθιστούμε. Μας αξιώνει να καθαριζόμαστε από τις αμαρτίες μας με το Άγιο Μυστήριο Του. Της εξομολογήσεως μας τρέφει με το σώμα και το αίμα του Υιού Του, με το σώμα και το αίμα του Χριστού μας, και μας φροντίζει και προνοεί για όλη μας την ύπαρξη και για τη συντήρηση της ύπαρξής μας, και τελικά αυτός μας χαρίζει και τη θέωση για την αιώνια ζωή. Αν τα σκεφτόμαστε όλα αυτά, θα παρακινούμαστε στο να θέλουμε και να κάνουμε το θέλημα του Θεού και μόνο αυτό. Και μετά είπαμε για αυτές τις δύο θελήσεις που παλεύουν μέσα μας, και δεν πρέπει να παραξενευόμαστε αν βλέπουμε μέσα μας αυτή την αντίδραση στο καλό που πάμε να κάνουμε. Είναι καλό πράγμα αυτό, αυτό δείχνει ότι ζούμε πνευματικά, ότι υπάρχει αυτός ο πόλεμος, γιατί ακριβώς ο διάβολος δεν αρέσκεται σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε και την πολεμάει, και ο χριστιανός δεν πρέπει να δηλιάζει ούτε να στενοχωριέται που υπάρχει αυτή η αντίδραση, αλλά να συνεχίζει και κάποια στιγμή θα συντριφθεί ο εχθρός. Αυτή η θέληση, η λογική, πρέπει να κυριαρχεί πάντοτε και όχι η παράλογη των αισθήσεων. Και αυτή η λογική θέληση, που τη λέμε και συνείδηση, φωτίζεται από το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό χρειάζεται και ο χριστιανός να μεριμνά να μαθαίνει το θέλημα του Θεού κάθε στιγμή. Και φυσικά, απ' την άλλη, να προσέχει και τους κακούς λογισμούς, τον νόμο της αμαρτίας που έρχεται μέσα από το διάβολο και μας πολεμάει, ώστε να υποταχτούμε στον νόμο των αισθήσεων και να γίνουμε άνθρωποι αισθησιακοί, άνθρωποι σαρκικοί. Και στο τέλος είπαμε να προσέχουμε και τις μικρές μας ατέλειες και τις μικρές μας αδυναμίες της θέλησης και τα μικρά μας αμαρτωλάθια λύματα, και να τα κόβουμε και αυτά, και τις φυσικές μας κλίσεις, τις κακές, να τις χαλιναγωγούμε και να τις κατευθύνουμε προς τον Θεό σαν εργαλεία, να τις χρησιμοποιούμε σαν εργαλεία για να ευχαριστούμε στον Θεό. Αν θέλετε κάτι να συζητήσουμε σε όλα αυτά, βλέπετε πόσο ο Άγιος, θα λέγαμε, είναι διευθυντικός και μας βοηθάει, θα λέγα, πολύ στον αγώνα αυτόν. Και στη συνέχεια θα δείτε ότι γίνεται και πιο πρακτικός και μας λέει και πολύ συγκεκριμένα πράγματα για το πώς θα χαριναγωγούμε τη θέλησή μας και θα την υποτάσσουμε στο θέλημα του Θεού. Βλέπετε πως εδώ οι Άγιοι Πατέρες που μιλάνε για υπακοή δικαιώνονται, γιατί ακριβώς όλο αυτό που είπαμε σήμερα, το να υποτάξουμε τη θέλησή μας στη θέληση του Θεού, είναι ακριβώς αυτό που λέμε υπακοή. Και αυτό, ας πούμε, το κάνουν οι άνθρωποι στα μοναστήρια, το μαθαίνουν πιο εύκολα, γιατί ακριβώς εκεί υπάρχει ένας άνθρωπος δίπλα του συνεχώς και τους λέει αυτό θα το κάνεις, δεν θα το κάνεις. Τους κόβει το δικό τους θέλημα. Όσοι είναι εδώ στον κόσμο, εσείς όλοι, ας πούμε, θα πρέπει να το κάνετε μόνοι σας, στον εαυτό σας.
να κόβετε το κακό θέλημα και να το υποτάσσετε πάντα στο καλό. Βεβαίως υπάρχει και ο πνευματικός που βοηθάει, αλλά ας πούμε δεν τον έχουμε συνέχεια δίπλα μας εδώ, όπως είναι στο μοναστήρι. Ακριβώς αυτή είναι η θεραπευτική της Εκκλησίας. Να μάθει ο άνθρωπος να κόβει το θέλημά του, το κακό θέλημά του, και να βρίσκει και να υποτάσσει το θέλημά του στο θέλημα του Θεού. Μέχρι εδώ. Και... Το είχαμε πει και θα το ξαναπούμε και το λέμε συνέχεια, ότι αν δεν έρθει αυτή η βοήθεια του Θεού, και για να έρθει πρέπει να τη ζητήσουμε με την προσευχή, όντως δεν μπορούμε να κάνουμε καμιά υποταγή του δικού μας θελήματος στο θέλημα του Θεού, μόνο με τη Θεία βοήθεια. Γι' αυτό το τέταρτο όπλο είναι ακριβώς η αδιάλειπτη προσευχή. Ο Χριστιανός πρέπει συνεχώς να επικαλείται τον Θεό και να υποτάσσεται έτσι στον Θεό κατά τέλειο τρόπο. Να πάψει να έχει το δικό του θέλημα. Βλέπετε πόσες φορές το λέμε την ημέρα. Γεννηθεί το θέλημά σου, λέμε στον Θεό. Αλλά με τη ζωή μας λέμε συνήθως γεννηθεί το θέλημά μου. Και πώς το λέμε? Όταν στενοχωριόμαστε με πράγματα που συμβαίνουν. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε θέλημα. Γι' αυτό στενοχωριόμαστε. Ενώ άμα είχαμε κόψει το δικό μας θέλημα, θα το δεχόμαστε όλα όσα μας συμβαίνουν. Και θα λέμε, αφού τα θέλει ο Θεός, μας τα στέλνει ο Θεός, γιατί να στενοχωρηθώ? Είναι για το καλό μου. Αλλά ακριβώς επειδή ξεγελιόμαστε, νομίζουμε ότι κάνουμε το θέλημα του Θεού, αλλά λανθανόντως κάνουμε το δικό μας θέλημα. Έτσι είναι μεγάλο αυτό το μάθημα της υπακοής και πρέπει σιγά σιγά να το μάθουμε. Και φαίνεται αυτό από τη χαρά που έχει ο χριστιανός, που δεν τη χάνει ποτέ. Να, αυτό που είπε τώρα η κυρία, κυρία Κασιανή, όταν αργούσε το παιδί, την έπιανε αγωνία. Γιατί να σε πιάνει αγωνία? Δεν υπάρχει ο Θεός που το προστατεύει. Εσύ τι περισσότερο από το Θεό μπορείς να κάνεις? Είσαι ανώτερη από το Θεό. Είναι ολιγοπιστία αυτό το πράγμα. Είναι δαιμονικό. Νομίζουμε μόνοι μας θα το κάνουμε. Μόνοι μας θα προστατεύσουμε τα παιδιά μας. Μόνοι μας θα τα βάλουμε στον παράδεισο. Δεν γίνεται αυτό. Ενώ αν καταφύγουμε στον Θεό, τότε όντως είμαστε στο σωστό δρόμο. Δεν σημαίνει αυτό να τα εγκαταλείψουμε, να μην κάνουμε το ανθρώπινο κι εμείς, αλλά να το κάνουμε με μια ησυχία και μια ηρεμία που δίνει η πίστη, η εμπιστοσύνη στο Θεό και το άφημα του δικού μας θελήματος στο θέλημα του Θεού. Κάτι άλλο? Πάντα υπάρχει σε κάποιες από τις φυσικές αδυναμίες το να είσαι φιλόφιλο σε κάποιες κοινωνικές σχέσεις. Δεν έρχεται σε αντίθεση με το να θέλεις να αγαπάς και να βοηθάς τους συνανθρωπούς σου, το οποίο απαιτεί κάποια κοινωνική σχέση. Ναι. Αλλά και η υπερβολή σε αυτό δεν βοηθάει. Όταν είμαστε συνέχεια στο να συζητάμε, στο να πηγαίνουμε, ξέρω εγώ, στις διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις, όπως λέμε, χάνουμε μετά την προσευχή, χάνουμε τον εσωτερικό, την εσωτερική προσπάθεια, την εσωτερική καλλιέργεια. Έτσι πρέπει να υπάρχει ένας συνδυασμός, το οποίο το βλέπουμε και στο Χριστό μας. Κοινωνική δράση αλλά και ησυχασμός. Πολλές φορές ο Χριστός μας χανότανε στις ερήμους. Πήγαινε όλη νύχτα μόνος του και προσευχότανε στο βουνό. Όταν γύρισαν οι Απόστολοι από μια περιοδία που τους είχε στείλει να κάνουν αποστολική, τους λέει πηγαίνετε τώρα να ησυχάσετε, να αναπαυθείτε λίγο, να ηρεμήσετε, να προσευχηθείτε. Όταν έγινε η μεταμόρφωση πήγε μόνο με τους τρεις
στην ησυχία πάνω στο βουνό και προσευχόταν, και την ώρα που προσευχόταν έγινε η μεταμόρφωση. Δηλαδή η ζωή του Χριστού μας, που είναι το πρότυπο για τη δική μας ζωή, μας διδάσκει αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Ναι, με να προσφέρουμε και στους άλλους, να δείξουμε αγάπη, πολύ σωστό, αλλά να μην χάσουμε και τη δική μας τη σωτηρία και τη δική μας την πνευματική καλλιέργεια και την αγάπη στον Θεό, γιατί κατ' εξοχήν ο Θεός βρίσκεται μέσα στην ησυχία. Δεν βρίσκεται μέσα στην ταραχή, μέσα στο τρέξιμο, μέσα στο θόρυβο. Εκεί είναι πολύ δύσκολο. Ενώ όταν κλειστείς το δωμάτιο και ησυχάσεις και διαβάζεις κάτι και ηρεμήσεις και προσπαθείς να καθαρίσεις τον νου σου από όλους τους λογισμούς και την καρδιά σου, τότε αρχίζεις να βλέπεις τον Θεό. Μακάρι καθαρή την καρδία, ότι αυτή τα θεωνόμισονται. Και η κάθαρση έρχεται από την ησυχία. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, η ησυχία είναι αρχή καθάρσεως. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία στη ζωή μας. Εντάξει, δεν έρχεται σε αντίθεση. Είναι μια δυναμία αυτό. Και όσοι έχουν αυτή την τάση για πολλές κοινωνικές σχέσεις, κοινωνικές επαφές, πρέπει να την περιστέλουν. Για να βρίσκουν και χρόνο για την ψυχή τους και για την προσωπική σχέση με τον Χριστό. Που είναι η πρώτη εντολή. Έτσι, η πρώτη εντολή δεν είναι να αγαπήσουμε τους άλλους. Η πρώτη εντολή είναι να αγαπήσουμε τον Χριστό. Γι' αυτό πιο πολύ θα έλεγα πρέπει να φροντίσουμε για την ησυχία και μετά για την κοινωνική προσφορά. Έτσι. Για πες. Ναι. Πάτερ Παΐσιος έλεγε ότι η ησυχία είναι όπως το οργωμένο χωράφι που δέχεται τη βροχή την Οκτωβριανή. Η ησυχία είναι όπως το οργωμένο χωράφι που δέχεται τη βροχή του Οκτωβρίου. Έτσι έλεγε ο Πάτερ Παΐσιος. Ωραία. Ευχαριστούμε. Έτσι είναι. Είναι η καλλιέργεια που κάνουμε μέσα στο κελί μας για να πέσει ο σπόρος του Θεού. Ο λόγος του Θεού είναι ο σπόρος. Αλλά άμα δεν είναι το χωράφι μας καθαρό και οργωμένο, πέφτει μεν ο σπόρος, αλλά όπως ακούσαμε σήμερα στην παραβολή, καταστρέφεται, χάνεται. Τον παίρνουν τα πουλιά, τον καίει ο ήλιος και έτσι μένει άκαρπος. Όταν αδιαφορούν ακόμη και τα παιδιά σου, είσαι μόνος. Τότε τι γίνεται, είναι καλό? Για μας είναι καλό. Έτσι, να διαφορούν οι πάντες. Για μας. Γιατί μας δίνει ταπείνωση. Έτσι, για εκείνους δεν είναι καλό. Γιατί θα πρέπει να αγαπάνε. Αλλά για μας είναι πολύ καλό. Μας ωφελεί πνευματικά. Και πρέπει να μάθουμε αυτό το μάθημα, να μην θέλουμε να μας αγαπάνε οι άλλοι άνθρωποι. Έχουμε τόση αγάπη από τον Χριστό μας, που δεν μας χρειάζεται άλλη αγάπη. Υπερκαλύπτει η αγάπη του Χριστού και είναι ασύγκριτη με κάθε άλλη αγάπη. Είναι εγωισμός να θέλουμε να μας αγαπάνε οι άλλοι. Το ξέρετε. Είναι υπερηφάνεια. Στο βάθος κρύβεται η φιλαυτία, το θεμελιώδες πάθος που έχουμε. Φιλαυτία. Αγαπάμε εμείς τον εαυτό μας και θέλουμε και οι άλλοι να προσκυνάνε αυτό που αγαπάμε κι εμείς. Όχι. Βγάλτε αυτό, να το βγάλουμε αυτό από μέσα μας. Έτσι είναι πολύ εγωιστικό αυτό. Και από αυτό ξεκινάνε όλες οι δυστυχίες μας. Από αυτή την επιθυμία να μας αγαπάνε οι άλλοι. Κάποιος λέει τώρα παντρεύτηκε η κόρη μου και δεν έρχεται στο σπίτι. Και λοιπόν, εντάξει, τι έγινε. Καταστράφηκαν τα πάντα. Χάθηκαν τα πάντα. Πώς μην έρχεται. Εσύ κάνε προσευχή. Εσύ δεν την αγαπάς. Αλίμονο αν αισθάνεσαι μόνη. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχεις τον Χριστό. Είναι απαράδεκτο για χριστιανό να αισθάνεται μόνος. Ιδού εγώ με θυμών εμεί, πάσα στα σήμερα στη ζωή σας. Δεν είπε ο Χριστός. Μπορείς να έχεις τον Χριστό δίπλα σου και να αισθάνεσαι μόνος. Δεν είναι μια ύβριση αυτή στον Χριστό? Σκέψου να εμφανιζόταν ο Χριστός και να σου λέει καλά, εμένα δεν με βλέπεις. Να ήταν δίπλα σου και να σου λέει αυτό το πράγμα. Δεν θα γεμίζαμε με τροπή. Μα είναι δίπλα μας. Είναι. Και όχι μόνο δίπλα μας, και μέσα μας. Πόσες φορές κοινωνάμε και τον παίρνουμε μέσα μας. Είναι απαράδεκτο για χριστιανό να αισθάνεται μόνος. Ένας άνθρωπος κοσμικός σίγουρα αισθάνεται μόνος. Γιατί το είπε ο Χριστός. Και όλος ο κόσμος να είναι δίπλα του και τα παιδιά του και τα εγγόνια του, πάλι μόνος αισθάνεται. Να είστε βέβαιοι. Γιατί η ψυχή δεν γεμίζει με ανθρώπινες αγάπες. Γεμίζει με τη σχέση με τον Χριστό. Γιατί έχει άπειρο βάθος η ψυχή. Και θέλει κάτι το άπειρο για να γεμίσει. Και το άπειρο είναι μόνο ο Θεός. Εντάξει. Ναι. Λίγο πιο δυνατά δεν σας ακούω. Συμβουλή του Αγίου που μας είπατε. Δεν επιθυμίσω όταν επιθυμίσουμε κάτι, να μην το
Ναι, τα είχαμε πει πέρυσι, αλλά δεν είναι λάθος να το ξαναπούμε. Πρώτα-πρώτα εμείς που είμαστε εμπαθείς και ατελείς, πρέπει να μάθουμε να ρωτάμε τον πνευματικό μας. Επειδή ακριβώς δεν έχουμε αυτή τη σοφία και τη φωτισμό και την κάθαρση, να παίρνουμε απευθείας τα μηνύματα από τον Θεό. Σιγά-σιγά θα έρχεται και απευθείας το μήνυμα. Αλλά στην αρχή πρέπει να ρωτάμε. Ρωτάτε και για τα πιο μικρά ακόμα, να έχετε αυτή την ταπείνωση. Και αν δεν έχεις άμεσα το πνευματικό σου, σημείωσέ το. Και ρώτησέ το όταν θα το βρεις. Και σιγά σιγά μαθαίνουμε, αποκτάμε κι εμείς μια διάκριση. Και απ' την άλλη βέβαια πρέπει να μάθουμε να ελευθερωνόμαστε τελείως από τα θελήματά μας και να κάνουμε προσευχή τελείως ελευθερωμένη. Και να λέμε, Χριστέ μου, εσύ τι θέλεις για το συγκεκριμένο πράγμα. Όχι να έχουμε μέσα μας εμείς φτιαγμένο το θέλημα και να λέμε έτσι εξωτερικά, εσύ τι θέλεις, αλλά μέσα μας μη τυχόν και δεν μου το κάνεις τώρα, έτσι θα τα χαλάσουμε. Αυτό όχι. Να έχουμε τελείως ελευθερωθεί και να κάνουμε τέτοια προσευχή. Να λέμε, Χριστέ μου, εσύ δείξε μου. Και εγώ θα είμαι το ίδιο χαρούμενη, το ίδιο χαρούμενος, είτε μου το κάνεις είτε δεν μου το κάνεις. Έτσι, εσύ δείξε μου αν το θέλεις ή δεν το θέλεις. Και λέει εδώ ο Άγιος ότι υπάρχουν κάποια θεοφιλή πάθη, τα οποία μας φανερώνουν ότι όντως το θέλει ο Θεός. Όταν ο άνθρωπος καθαριστεί, έτσι αισθάνεται μέσα του μία ανάπαυση στη σκέψη να κάνει κάτι. Ή αντίθετα μία δυσκολία, μία ας πούμε αντίδραση μέσα του. Το πληροφορεί η ψυχή του να μην το κάνει. Έτσι. Αλλά αυτό θέλει και μία καθαρότητα. Και σιγά σιγά το βρίσκει ο άνθρωπος. Στην αρχή αυτό να έχουμε την ταπείνωση να ρωτάμε. Και να κόβουμε το δικό μας θέλημα. Ακόμα και έναν πνευματικό άνθρωπο, αν δεν βρίσκεις τον πνευματικό σου ανάμεσα, που ξέρεις ότι έχει φώτιση Θεού, ρώτησε τον. Εντάξει. Άλλο. Ναι. Ναι. Πώς είναι δυνατόν να μην βλέπουμε τα ελαττώματα που έχουμε τα φάρια μας και από κάποιον λόγο πνευματικό που ακούμε να ανακαλύπτουμε τα πάθη τα οποία έχουμε και νομίζουμε ότι δεν τα είχαμε. Πώς είναι δυνατόν να μην βλέπουμε τα πάθη μας και όταν ακούσουμε ένα λόγο από έναν πνευματικό άνθρωπο να τα δούμε. Είναι ακριβώς ο σκοτισμός που έχουμε. Υπάρχει σκοτάδι μέσα μας. Και όσο ας πούμε έχουμε ζήσει στην αμαρτία, τόσο έχει προχωρήσει, έχει βαθύνει το σκοτάδι. Έχει γίνει ακόμα μεγαλύτερο. Και όταν πέσει το φως του Θεού, με το λόγο του Θεού, από έναν πνευματικό άνθρωπο, φωτίζεται το εσωτερικό της ψυχής μας. Και βλέπουμε ότι όντως έχουμε και αυτό το πάθος, και αυτό το πάθος. Έτσι, γι' αυτό βοηθάει πάρα πολύ να μελετάμε το λόγο του Θεού. Ώστε να φωτίζεται η συνείδησή μας. Γιατί είπαμε μέσα μας έχουμε τον νόμο του Θεού. Αλλά δυστυχώς επειδή τόσα χρόνια τον είχαμε καταφρονήσει, τον νόμο του Θεού, είχαμε καταφρονήσει τη συνείδησή μας όταν ζούσαμε στην αμαρτία, έτσι η φωνή έχει αδυνατήσει πολύ τη συνείδηση, δεν την ακούμε. Και έχει σκοτιστεί και μπορεί να έχει διαστραφεί κιόλας, να έχουμε φτιάξει μια διαστραμμένη συνείδηση, το οποίο είναι ακόμα πιο φοβερό. Και βλέπετε πως και οι σύγχρονοι άνθρωποι και ο σύγχρονος πολιτισμός πλέον οι θελημένα προσπαθούν να διαστρέψουν τη συνείδηση των ανθρώπων. Και πας στον ψυχολόγο και σου λέει, α, αυτά που νιώθεις, λέει, πρέπει να μην τα νιώθεις, πρέπει να μην έχεις ενοχές. Στην εκκλησία σου καλλιεργούν ενοχές, δεν πρέπει να πηγαίνεις στην εκκλησία. Αυτό είναι διαστροφή της συνείδησης. Σου λέει το άσπρο μαύρο και το μαύρο άσπρο. Αυτό που είναι η φωνή μέσα σου και σου λέει πρέπει να το προσέξεις και να το διορθώσεις το πάθος, ο άλλος ο ψυχολόγος, ο οποίος είναι με τις προδιαγραφές του Φρόιντ και των Αθέων, σου λέει όχι, αυτό εσύ το φτιάξεις ή στο δημιούργησε η μάνα σου και ο πατέρας σου με τις διδασκαλίες που σου κάνανε. Ενώ το αντίθετο είναι. Αυτό είναι το φυσικό, το φυσιολογικό και αυτό που πάει να μας περάσει ο ψυχολόγος είναι το διαστραμμένο. Αλλά αυτή είναι η τέχνη του διαβόλου. Να σου πει το καλό για κακό και το κακό για καλό. Έτσι, γι' αυτό προσέχετε πάρα πολύ και τι διαβάζετε και τι δουλειά διαβάζετε και σε ποιους πάτε να διδαχθείτε. Έτσι, γιατί όλοι δεν είναι σύμφωνοι με το θέλημα του Θεού. Και ιδίως στις μέρες μας έχουν πληθύνει πολλοί οι πλανεμένοι άνθρωποι οι οποίοι το παίζουν επιστήμονες. Και σου λέει αφού είναι επιστήμον, μα ακριβώς δεν είναι αληθινή επιστήμη αυτή. Αυτό είναι τσαρλατανισμός. Και είναι τέχνη του διαβόλου. Και οι γκουρούδες και όλοι αυτοί οι πλανεμένοι της Ανατολής, ξέρετε, φτιάχνουν πανεπιστήμια.
Ναι, πανεπιστήμια. Και δίνουν και διπλώματα και το παίζουν επιστήμονες. Και ανακατεύουν μέσα και πυρηνική φυσική και κάτι τέτοια περίεργα πράγματα για να σου αποδείξουν ότι είναι τάχα τη σωστά αυτά που λένε. Και όλα είναι μια τέχνη του διαβόλου, καθαρή. Ναι. Αυτό μπορεί να συμβαίνει ακόμα και όταν πηγαίνεις, ας πούμε, σε συνάξεις, μπορεί να συμβεί, δηλαδή πηγαίνεις 5-10 χρόνια σε συνάξεις και ακούς τον ίδιο λόγο. Μπορεί να συμβαίνει και 5 και 10 χρόνια και 50 χρόνια, άμα δεν προσέξεις και δεν ασχοληθείς με τον εαυτό σου, να έχεις μέσα σου κρυφά πάθη και να μην τα βλέπεις. Γι' αυτό και ο Δαβίδ έλεγε, που ήταν τόσο μεγάλος Άγιος, «Εκ των κρυφίων μου καθαρισόν με». Καθάρισε με από τα κρυφά μου πάθη. Ναι, Γιώργο. Πάτε εδώ, πρέπει να κάνω μια διευκρίνηση, γιατί είδα μια αντίφαση. Το να μην μας αγαπάνε, πρέπει να το επιδιώκουμε, γιατί μας ταπεινώνει. Πατέρες όμως λένε ότι όταν άνθρωπος καθαρίσει, έχει τη χάρη, τον αγαπάνε. Το κυνηγάνε οι άνθρωποι. Όχι, εμείς δεν θα επιδιώκουμε παρά τον Θεό. Αυτή θα είναι η επιδίωξή μας. Τώρα, αν μας αγαπάνε ή δεν μας αγαπάνε, μας είναι αδιάφορο. Έτσι, ούτε θα θέλουμε να μην μας αγαπάνε, ούτε θα θέλουμε να μας αγαπάνε. Εμείς θα θέλουμε τον Θεό. Έτσι, μία είναι η θέλησή μας. Η θέληση του Θεού. Και η θέληση του Θεού είναι να σωθούμε. Πότε αισθανόμαστε ότι είναι το καλύτερο? Όταν έχουμε μέσα μας ειρήνη. Ναι. Όταν έχουμε ειρήνη μέσα μας, τότε είμαστε στο σωστό δρόμο. Βλέπετε, όταν θέλουμε να μας αγαπάνε, ήδη μπαίνουμε σε μια διαδικασία ταραχής. Και λέμε, άρα για αυτός τώρα με αγαπάει, δεν με αγαπάει. Το παιδί μου με αγαπάει, δεν με αγαπάει. Για να εξετάσω. Για να κάνουμε ένα τεστ. Έτσι, πάρουμε ένα τηλέφωνο. Και αρχίζουμε. Και φτιάχνουμε σενάρια. Και φτιάχνουμε λογισμούς. Και γινόμαστε μαλλιά κουβάρια πολλές φορές από το τίποτα. Και φταίμε εμείς. Γιατί δεν αντισταθήκαμε σε αυτόν τον πρώτο λογισμό. Τι σε νοιάζει να σε αγαπάει, δεν σε αγαπάει. Δεν χρειάζεται να σε αγαπάει. Ο Θεός αγαπάει και είναι υπεραρκετό αυτό. Εσύ να αγαπάς, εσύ την αγαπάς την κόρη σου που δεν σου μιλάει. Εκεί είναι το πρόβλημα. Καλείσαι να την αγαπάς ενώ δεν σου μιλάει. Ενώ σε έχει γράψει, συγγνώμη για την έκφραση, λαϊκά που το λένε. Ναι, πρέπει να συνεχίσει να την αγαπάς. Έτσι. Αλλιώς δεν είσαι χριστιανή. Έτσι δεν λέει ο Χριστός να αγαπάμε και αυτούς που δεν μας αγαπάνε και αυτούς που μας επιτίθεται και μας αδικούν και μας περιφρονούν και ας είναι και τα παιδιά μας. Ναι, ορίστε. Η κόρη μας γίνεται για την γονάρισα γίνεται. Πώς? Για την κόρη μας γίνεται, για την γειτόνισσα γίνεται. Για την κόρη μας γίνεται, για την γειτόνισσα, γιατί να μην γίνεται. Και για την γειτόνισσα και για την γυναίκα μας γίνεται και για όλους γίνεται. Έτσι. Μπορεί κάποια στιγμή η γυναίκα σου να σε μισήσει και να αρχίσει να σε υποσκάπτει το αντίθετο, ο άντρας σου της γυναίκας. Τι θα κάνεις λοιπόν, θα το μισήσεις κι εσύ? Θα κάνεις κι εσύ τα ίδια για να τον εκδικηθείς, ας πούμε? Αυτό είναι μισία. Τα χαλάς με τον Θεό. Λέει η Μαρία. Πολύ σωστά, έτσι. Και ο Χριστός μας τι είπε? Αγαπάτε αλλήλους, είπε. Δεν είπε κάντε το πάνε για να σας αγαπήσουν οι άλλοι. Αλλά εσείς να αγαπήσετε. Και μάλιστα καθώς εγώ αγάπησα εμάς. Εδώ είναι το κλειδί τώρα. Γιατί όλοι λένε ότι αγαπάνε. Αν ρωτήσετε τον κόσμο, όλοι για αγάπη μιλάνε. Αλλά όχι για την αγάπη του Χριστού. Δεν αγαπάνε καθώς ο Χριστός μας αγάπησε. Πώς μας αγάπησε ο Χριστός? Μέχρι θανάτου. Μέχρι θανάτου και ανιδιοτελώς και πρώτος, δηλαδή ενώ είμαστε αμαρτωλοί μας αγάπησε, ενώ είμαστε κακοί, ενώ είμαστε εχθροί του, δεν περίμενα να γίνουμε φίλοι του, να του πούμε συγγνώμη για να μας αγαπήσει. Δεν του πάμε συγγνώμη, τον βρίζομαι και μας αγάπησε και πέθανε για μας. Έτσι πρέπει να αγαπάμε, τότε είναι, έχουμε τη σωστή αγάπη. Ποιος έχει τέτοια αγάπη, για πέστε μου, από τον κόσμο? Κανένας δεν μπορεί να την έχει, μόνο οι άνθρωποι που είναι μέσα στην Εκκλησία και έχουν μπει στην καθαρτική, ας πούμε, φάση της πνευματικής ζωής και έχουν αρχίσει να καθαρίζονται από τη φιλαυτία τους. Είδατε πώς μας καίει που δεν μας αγαπάνε τα παιδιά μας? Γιατί ακριβώς δεν έχουμε καθαριστεί από τη φιλαυτία.
Ενώ αν έχει φύγει η φιλαυτία δεν μας νοιάζει. Αν μας αγαπάει η γυναίκα μας ακόμα ή ο άντρας μας, δεν μας νοιάζει. Εμείς να αγαπάμε. Και αν εμείς αγαπάμε έχουμε την πληρότητα. Την πληρότητα του Θεού. Αμήν. Λοιπόν. Αλλά. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Και νυν και αεί και σε όνος των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε τον λαόν σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκα στις βασιλές κατά βαρβάρων δωρουμένος και των σοφυλάτων δια του σταυρού σου πολιτεύμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.